Καλημέρα σας, κύριε Αυλονίτη. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα. Τώρα να ρωτήσουμε κάτι. Ακούσαμε νωρίτερα την κυρία Τζάκρη να λέει ότι ο κύριος Κασελάκης θα πάρει το συνέδριο, θα επανεκλεγεί θριαμβευτικά και θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Την ίδια ώρα η άλλη πλευρά, των 87 δηλαδή, και κάνει μια εκτίμηση, δεν ξέρω πώς, γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει εκλογές για συνέδρους, ότι εσείς στο συνέδριο θα έχετε άντε το πολύ 1.800. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάνει πολιτικός προφητής. Εγώ βλέπω, διαπιστώνω και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα που σίγουρα δεν είναι και απόλυτα ασφαλές. Βλέπω ότι έχει ένα μεγάλο ρεύμα ο κύριος Κασελάκης. Ευνοήθηκε πάρα πολύ και από το αίσθημα αδικίας που πέρασε στο σύνολο της κοινωνίας, ναι, με τη συμπεριφορά που επέδειξαν οι υποτιθέμενοι πλειοψηφούντες στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ηρωποίησαν δηλαδή, λέτε. Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Δηλαδή αυτά που βλέπω και που ακούω, ναι, είτε περπατώντας στον δρόμο είτε συμμετέχοντας σε μια συζήτηση, είναι ότι θεωρούν εντελώς άδικο και παράνομο τον τρόπο που επέλεξαν να πετάξουν στην κυριολεξία, να πετάξουν από την αρχηγία τον κύριο Κασελάκη. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονος, ναι, νομικός και να είσαι και συνταγματολόγος για να καταλάβεις. Μια απλή ανάγνωση του καταστατικού, μόνο γραφή και ανάγνωση, να ξέρεις, καταλήγεις στο ασφαλές συμπέρασμα, εδώ είναι πράγματι ασφαλές, ότι έκαναν πραξικοπηματικές κινήσεις. Την έχω χρησιμοποιήσει και εγώ αυτή τη λέξη. Ναι, ξέρετε όμως κάτι, κύριε Αυλονίτη. Διαβάζω σήμερα παντού ότι επειδή έληξε χθες η προθεσμία για τις υποψηφιότητες, ότι ο κύριος Κασελάκης έκλεισε ο κύκλος του στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Δεν θα είναι υποψήφιος. Ό,τι και να κάνουν, δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στο συνέδριο. Επ' αυτού τι λέτε, και μπορεί τα πράγματα να οδηγηθούν έτσι, ούτως ώστε να απαγορευτεί στον κύριο Κασελάκη να με κάποιο τρόπο να θέσει το θέμα στο συνέδριο? Ακούστε, όπως είπα και προηγουμένως, μία απλή ανάγνωση θα σας δώσει απάντηση στο ερώτημά σας. Σύμφωνα με το άρθρο 20 και το επόμενο 21 του καταστατικού, φαίνεται ξεκάθαρα, καταγράφεται ξεκάθαρα ότι για την έγκριση των υποψηφιότητων, αρμόδιο, δηλαδή εδώ έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα, αρμόδιο είναι το συνέδριο. Ναι. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, δεν μπορεί η Κεντρική Επιτροπή να ελέγξει κατ' ουσία τις υποψηφιότητες και να πει ότι αυτός έχει φερθεί έτσι ή αλλιώς και κατά συνέπεια δεν του αφαιρούμε το δικαίωμα του εκλέγεστε. Αυτά μόνο στα αυταρχικά καθεστώτα υπάρχουν. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, έπρεπε ήδη να έχουν πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας να διαπιστωθεί ότι έχει παραβιάσει ο αρχηγός του κόμματος βασικές διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, και εκεί στο έκτακτο συνέδριο θα αποφασιζόταν η συμμετοχή του ή όχι. Έχετε φανταστεί να έδινε αυτός ο οποίος συνέταξε, η ομάδα που συνέταξε το καταστατικό του κόμματος, να έδινε τέτοιου είδους δυνατότητες σε ένα όργανο ολιγομελές? Μου φαίνεται αδιανόητο. Θα έπρεπε να καταγράφεται στο άρθρο που προβλέπει τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής ότι ελέγχει την νομιμότητα, τη βασικότητα, την τυπικότητα των δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου, και εγώ είμαι αρμόδια ως όργανο να τον διώξω ή να τον αφήσω να συμμετέχει. Τέτοιο πράγμα δεν προβλέπει. Κύριε Αυλονίτη, γιατί δεν πήγε χθες να καταθέσει υποψηφιότητα, ή είναι αρκετό αυτό το οποίο έκανε με την κατάθεση των 87 υπογραφών και του πόθεν έσχεσε από την κυρία Τζάκρη? Το ξέρουμε αυτό? Αυτό έχετε φανταστεί αυτό που προσπαθούν να υποστηρίξουν αυτοί που συγκροτούν αυτή την ομάδα, την πλειοψηφούσα? Ακούστε, λένε ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη από τη στιγμή κατά την οποία απορρίφθηκε και ούσα ας πούμε εμπρόθεσμη πριν από τις 24 του μήνα, ναι, ελέγχθηκε, διαπιστώθηκε ότι κατ' ουσίαν δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, κατ' ουσίαν, όχι τυπικά. Ναι. Τώρα αν υποβάλει μετά τις 24 του μήνα υποψηφιότητα, είναι εκπρόθεσμη. Δηλαδή δεν παίζονται οι άνθρωποι, δεν παίζονται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει κάθε έννοια δημοκρατικότητας, αλλά και τυπικότητας, δηλαδή της απλής νομικής προσέγγισης ενός τέτοιου θέματος. Έχει υποβάλει άπαξ, μία φορά υποβάλλεται η υποψηφιότητα. Και τώρα αυτοί την υποψηφιότητα την κρίνουν ανακατηγορία, ανα χρονικό διάστημα.
αυτά δεν συμβαίνουν. Δηλαδή, εσύ, άρα είσαι εκπρόθεσμος, αν την καταθέσεις μια νέα αίτηση σε μεγαγενέστερο χρονικό διάστημα από τη συγκεκριμένη προθεσμία που έχει τάξει, είναι αδιανόητο, αδιανόητο. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά επαναληφθούν και στο συνέδριο, τι θα γίνει, κύριε Αυλονίτη? Νομίζω, έχω πει τη λέξη, εκεί δεν θα γίνει πραξικόπημα, εκεί θα γίνει πραξικοπηματάρα. Δηλαδή, είναι καταφανέστατη η προσπάθεια ότι με κάθε τρόπο, ακόμα και δια της, της αντικαταστατικής βίας. Δεν ξέρω τώρα, έτσι μου ήρθε αυτή η φράση. Ναι. Δηλαδή δεν θα σας αφήσουμε. Δεν υπολογίζουμε καταστατικό, δεν υπολογίζουμε νοημότητα. Δεν υπολογίζουμε ούτε καν το Σύνταγμα. Δηλαδή τον ασκεί ο οποιοδήποτε ένας πολίτης το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγει. Ναι, εσείς πώς θα αντιδράσετε σε αυτή την πραξικοπηματάρα που λέτε? Δεν ξέρω. Εγώ σας είπα ότι σε αυτή την περίπτωση το μόνο που έχω να κάνω σαν βουλευτής είναι να φύγω από αυτό το κόμμα. Δεν είναι το κόμμα μου. Είναι ναι. κάτι άλλο. Εγώ το κόμμα μου το θέλω δημοκρατικό, το θέλω ναι. συλλογικό. Χθες είχατε συλλογικό. Πει ότι θα μείνετε. Σήμερα λέτε ότι θα φύγετε? Όχι, λάθος κάνετε. Σας άκουσα κάπου χθες να λέτε ότι αν το συνέδριο κρίνει ότι ο κ. Κασελάκης δεν θα είναι υποψήφιος, εγώ θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, έτσι ναι. Ναι. Γιατί έχουμε. Αν ψηφιστεί δηλαδή και δεν. Είναι το ανώτατο όργανο του κόμματός μου και θα δεχτώ την αρχή της πλειοψηφίας, της δημοκρατικότητας. Ναι. Από τη στιγμή που επελέγησαν οι αντιπρόσωποι και γίνεται ένα συνέδριο από χιλιάδες ανθρώπων, συντρόφων μου, και λένε ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφιος ο Κασελάκης, μπορεί να διαφωνώ, να λέω ό,τι γουστάρω εγώ, αλλά θα μείνω στο κόμμα μου. Το θεωρώ. Α, δηλαδή, για να καταλάβουμε έτσι, για να το κάνουμε σαφές. Εφόσον μπει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι. Μόνο σε ψηφοφορία και πούνε όχι, δεν θέλουμε ο κ. Κασελάκης να είναι εδώ. Κασελάκης δεν θέλουμε, είναι τρελός. Ναι. Είναι έτσι, εάν το πει μόνο η Επιτροπή. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει τέτοιο. Μάλιστα. Μόνο με ψηφοφορία. Αν απορριφθεί, τότε μένετε. Ένα νόμιμο συγκροτημένο οργάνο, το ανώτατο όργανο του κόμματός μου, το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα για τους α ή β λόγους. Ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση η συγκρότηση του συνεδρίου να μην είναι νόμιμη? Γιατί ακούω διάφορα αριστερά και δεξιά ότι μπορεί να μαγειρευτούν τα πράγματα και οι σύνεδροι να είναι όπως πρέπει να είναι από πλευράς πλειοψηφίας. Επειδή βάζετε μπροστά το αν, ναι. θα σας απαντήσω ότι καταλήγω σε ένα ασφαλέ συμπέρασμα μόνο αν έχω δεδομένα. Ανάλογα θα πειθαρχήσω σε αυτό που η ψυχή μου, η λογική μου, οι αξίες μου το επιβάλλουν. Και το τελευταίο μας ερώτημα, κύριε Αυλονίτη. Εάν τελικά εξελιχθεί το συνέδριο στο χειρότερο σενάριο, δεν αφήσουν καθόλου τον κύριο Κασελάκη να διεκδικήσει την ακύρωση της υποψηφιότητάς του, δεν πει δηλαδή καθόλου αυτό το θέμα σε ψηφοφορία, εσείς πότε θα φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ? Την αμέσως επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Δεν ανησυχείτε ότι θα σας αποκαλέσουν αποστάτη? Έχω, μάλλον αποστάτες είναι αυτοί οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα, δεν σέβονται τους συντρόφους τους, δεν σέβονται τα όργανα και με πραξικοπηματικό τρόπο εκδιώκουν τον πρώην αρχηγό τους, ο οποίος ψηφίστηκε από 150.000, από εκλογικό σώμα 150.000 ανθρώπων. Αν είναι δυνατόν να κατηγορήσουν εμένα για πραξικοπηματία. Μάλιστα. Ναι, ό,τι λένε, ό,τι θέλουν. Εγώ έχω απόλυτα ήσυχη τη συνείδησή μου ότι δρώω με την ψυχή μου, με την πυραμίδα των πολιτικών και ηθικών αξιών μου, και θεωρώ ότι αυτό που κάνουν είναι έγκλημα όχι μόνο κατά του Κασελάκη αλλά κατά της δημοκρατίας. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν την έννοια, φεύγω και τους κουνάω το μαντίλι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αυλονίτη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.